προγράμματος επιστημιστικής βοήθειας στην περιφέρειά μας, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης. Και το λέω αυτό γιατί τα χρόνια αυτά της δημοσιονομικής κρίσης, με τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη χώρα μας, ήμουν ευρωβουλευτής και άλλαψα κι εγώ μαζί με άλλους ευρωβουλευτές από τον Νότο της Ευρώπης να διατηρηθεί αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, διότι υπάρχουν πολλές φωνές για την κατάργησή του. Εμείς, ως μια χώρα πληττόμενη, αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη που έχει ένα πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας και διοικητικής στήριξης για την επιτυχία του προγράμματος, κοινωνικής αλληλεγγύης, σε χώρες που έχουν ανάγκη το εθνικό του σύστημα αλληλεγγύης να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρήθηκε το πρόγραμμα και σήμερα με τις νέες ανάγκες που έχει η κοινωνία μας, όπως λέει η Αντιπεριφερειάρχη, η φτώχεια είναι πάντα παρουσιαστικός, τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκε η ενεργειακή κρίση, ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης που βασίζεται στην επιστημιστική επάρκεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που η περιφέρειά μας το παρέλαβε ανύπαρκτο και με διοικητικές μεγάλες εκκρεμότητες, δύσκολες και επικίνδυνες διοικητικές εκκρεμότητες, το παρέλαβε τον Οκτώβριο του 19, το έσωσε, το διατήρησε, διότι το πρόγραμμα αυτό μπορούσε να πάει σε άλλες περιφέρειες, σε άλλες δομές. Το διατηρήσαμε στα Ιόνια νησιά, το ζωντανέψαμε, έχει ήδη από τα αποτελέσματα, διότι η επιστημιστική βοήθεια γίνεται σε έγινε ήδη διανομές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σήμερα αναγγέλουμε το νέο πρόγραμμα ενός προϋπολογισμού, ενός ξεπερνάει το 1.600.000, θα αναφερθεί η Αντιπεριφερειάρχη συγκεκριμένα και παρουσιάζουμε και τον ανάδοχο, τον κύριο Καπογιάννη της Πορύχιο Πάλας, μας μεγαλεπίβολος τίτλος, περιμένουμε εξαιρετικό πρόγραμμα κύριε Καπογιάννη, το οποίο θα περιλαμβάνει τα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης που είχαμε την πρωτοβουλία να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας για τα Ιόνια νησιά. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ιωνίσων έχει κάνει σαφές ότι δεν αισθάνεται και δεν είναι ένας οργανισμός που μοιράζει χρήματα ή κάνει μόνο δημόσια έργα. Είμαστε ένας οργανισμός με ψυχή κοντά στην κοινωνία, αξιοποιώντας όλες τις αρμοδιότητες που έχουμε σε αυτό το τομέα, όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο λόγος εσάς. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον κύριο Ζωμπά ως πρώην αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής αλληλεγγύης, που έδωσε και τις πρώτες μάχες για να σωθεί το πρόγραμμα. Και τώρα η κυρία Ανδριώτη, φυσικά, ναι, και η κυρία Ανδριώτη παρουσιάζει ένα πλήρες πρόγραμμα, θα σας έλεγα το πληρέστερο από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το καταθέτω αυτό και προς απόδειξη θα ακούσετε γιατί μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενο που ήμουν σίγουρος δηλαδή για αυτό που συνεχίζεται το κεφάλι. Ένα πρόγραμμα το οποίο όταν παραλάβαμε την περιφέρεια ήταν τελματωμένο και κινδυνεύαμε να το χάσουμε. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είχαμε με την κυρία Περιφερειάρχη και την παρακάλεσα να προσπαθήσει να κρατήσουμε το πρόγραμμα. Δεσμευόμενος απέναντί της ότι σε 2 μήνες θα έχουμε κάνει την πρώτη διανομή. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που μας προσκάλεσαν παρουσία του Υπουργού και της Υπουργού Εργασίας στην Αθήνα και μπαίνοντας μέσα με τους συνεργάτες μου, μας είπαν το Ιόνιο είναι μηδέν. Στην απορρόφηση. Εγώ αυτό που έκανα ήταν, τους είπα ότι θα μας δώσετε 2 μήνες περιθώριο και το Ιόνιο θα το τελειώσει το πρόγραμμα. Έτσι και έγινε, ξεκινήσαμε, επιθετικά μπορώ να πω, με τη βοήθεια της Περιφερειάρχη, κάναμε την πρώτη διανομή μετά από 2 μήνες και το συνεχίσαμε μέχρι το τέλος. Με πολύ χαρά βλέπω ότι είναι ένα νέο τεβά αυτή τη στιγμή μπροστά μας, ανανεωμένο, εμπλουτισμένο. Θέλω να σας πω κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε, ότι η Ελλάδα και άλλες 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα για νοπά προϊόντα όπως είναι το κρέας και το τυρί. Και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να πάρουμε και αν θυμάστε, αυτό έγινε προς τη μέση της εξέλιξης της διαδικασίας του διαγωνισμού. Είναι κάτι που πιστέψτε με, το χρειάζεται το νησί μας, το χρειάζεται το Ιόνιο. Καλή επιτυχία να έχετε και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
ενός έτους καταλήγει σήμερα με την υπογραφή μιας σύμβασης που σκοπό έχει την ενίσχυση ενός ευάλωτου κομματιού της κοινωνίας των Ιωνίων Νήσων. Περίπου 2.000 οικογένειες μας λένε ότι είναι αυτή τη στιγμή, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του ΤΕΒΑ 2018-2019 ποσού 1.649.000 ευρώ. Ενός ΤΕΒΑ που, όπως είπε και ο κ. Ζορμπάς, ένα κομμάτι του παραλάβουμε και το σώσαμε στα Ιόνια νησιά, ένα κομμάτι του με άλλη μορφή ολοκληρώθηκε μοιράζοντας τρόφιμα σε οικογένειες, το οποίο το παραλάβαμε, το επεξεργαστήκαμε, το εμπλουτίσαμε, το αναβαθμίσαμε, προσθέσαμε τουλάχιστον 10 είδη παραπάνω από το προηγούμενο ΤΕΒΑ του 2015-2016 και όχι μόνο αυτό, το κάναμε ποιοτικότερο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το κρέας παράδειγμα, αντί για πρωτόκολλο το κάναμε χοιρινό που είναι πιο ακριβό. Προσθέσαμε παιδικές τροφές και παιδικά είδη τα οποία είναι πολύ ακριβά για τις οικογένειες τις ευάλωτες και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ είναι ο ανάγνωθος, δίνεται η δυνατότητα τα προϊόντα, τουλάχιστον τα νοπά, να αγοράζονται από τον τόπο μας, από την Κέρκυρα, που αυτό σημαίνει ότι έτσι ενισχύεται και τα άλλα νησιά αντίστοιχα, που αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε και τις τοπικές κοινωνίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό συμβασιοποιείται σήμερα και ξεκινά άμεσα. Σκοπός της Περιφερειακής Αρχής είναι να το υλοποιήσει μέσω μοιρασμού τροφίμων μέχρι 30 έκτου του 23 που λύγει. Παρόλα αυτά, έχουμε πληροφορία ότι θα πάρει μια παράταση μέχρι 30 και εκεί η βούλησή μας είναι να διεκδικήσουμε νέα χρηματοδότηση προκειμένου και εμείς να το παρατείνουμε έξτρα από το 1.700. Οι διαδρομές, ο προγραμματισμός είναι ότι θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, θα ενημερωθείτε και επισήμως από το αρμόδιο τμήμα για τις επίσημες διαδρομές, από την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον για Κέρκυρα και Ζάκυνθο και τη μεθεπόμενη στα άλλα δύο νησιά. Το σημαντικό είναι ότι οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται να πάρουν τα τρόφιμα που είναι τόσο απαραίτητα και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα είναι αυτές όπου έχουν που παίρνουν το επίδομα, το πρώην ΚΕΑ και θα ειδοποιηθούν με ειδικό τρόπο, με SMS και τηλεφωνικά, ούτως ώστε να απαλύνουμε λίγο ως Περιφερειακή Αρχή το μεγάλο πρόβλημα οικονομικό που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές τα νησιά μας. Εκείνο όμως που θέλω να ανακοινώσω και νιώθω μια ιδιαίτερη περηφάνεια ως Περιφερειακή Αρχή που βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση να το ανακοινώσω, είναι ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά το ΤΕΒΑ 2018-2019 και είναι τα συνοδευτικά του ΤΕΒΑ που τα παλέψαμε με την Περιφερειάρχη πάρα πολύ για να τα πετύχουμε. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό της τάξης του 5% του ποσού να πηγαίνει στα διοικητικά και ένα κομμάτι να πηγαίνει στα συνοδευτικά. Δηλαδή, θα σας πω τι είναι τα συνοδευτικά. Αυτό το κομμάτι έρχεται σε δεύτερη φάση και δημοκρατείται μετά τη σημασιοποίηση του κυρίου έργου που θα γίνει σήμερα. Ήθιστε τα συνοδευτικά του ΤΕΒΑ να ακολουθούν, να έχουν ένα άλλο κομμάτι διαχείρισης που είναι η συμβουλευτική. Όταν εμείς αναλάβαμε λοιπόν, είδαμε ότι αυτές οι οικογένειες έχουν πάρα πολλές ανάγκες και προσπαθήσαμε να επεξεργαστούμε τα συνοδευτικά του ΤΕΒΑ με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δώσουμε σε αυτούς τους πολίτες του Ιωνίου τη δυνατότητα να ελαφρυνθεί λίγο το οικονομικό του πρόβλημα. Ζητήσαμε λοιπόν από τους αρμόδιους που επεξεργάζονται το πρόγραμμα αυτό να κουμπάει την τσέπη της ουσίας των πολιτών του Ιωνίου σε επίπεδο οικονομικό. Έτσι λοιπόν διεκδικήσαμε και πετύχαμε να μας το εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ από την Αθήνα το κομμάτι που αφορά τα συνοδευτικά του ΤΕΒΑ 2018-2019 και είναι περίπου 90.000 ευρώ
να αφορά δράσεις, εκτός από τη δράση ενίσχυσης προσαρμοστικότητας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, να αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 11 χρονών, 11 έως 14 και στοχευμένα για παιδιά ηλικίου και να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με βάουτσερ συμμετοχή των παιδιών σε υποστηρικτική εξωσχολική διδασκαλία, εκμάθηση ξένων γλωσσών, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες μέσω βάουτσερ. Κάτι περίπου όπως ισχύει σήμερα με τους παιδικούς ρεφονοπιακούς σταθμούς, όπως ισχύει με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και πολλά άλλα. Τι θα συμβεί λοιπόν με αυτό? Θα βγει ένας διαγωνισμός, θα τον πάρει ένας ανάδοχος και ο ανάδοχος αυτός θα δημιουργήσει ένα μητρό παρόχο σχετικών υπηρεσιών που μέσα από αυτό το μητρό οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες αντίστοιχες θα μπορούν μέσω ενός βάουτσερ να κάνουν χρήση αυτών των δραστηριοτήτων. Επιπλέον μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μπαίνει και η λογοθεραπεία. Ένα πρόγραμμα πολύ σοβαρό, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλές οικογένειες έχουν ανάγκη στήριξη των παιδιών τους μέσα από λογοθεραπεία ή άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε, να το δοκιμάσουμε και επειδή πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, αυτό να υιοθετηθεί στην επόμενη περίοδο του ΤΕΒΑ και από όλες τις άλλες περιφέρειες. Θα φαίνεται που πάμε την οικογένεια στα νησιά μας που έχει ανάγκη σε όλα τα επίπεδα, πέρα από την ανάγκη διατροφική, υπάρχει και η ανάγκη η ευρύτερη της ανατροφής των παιδιών και της υποχρεώσης που αυτό δημιουργεί. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την κυρία Μεδιάρχη για την προσπάθεια που έδωσε τόσο καιρό προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα και το άγχος που είχε να ολοκληρωθεί εντός των 8, τελικά δεν κατέστη δυνατό. Εγώ από πλευρά μου θέλω να πω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων προς το ΤΕΒΑ. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε διανομές αυτή την περίοδο. Θα είναι μια διανομή η οποία θα είναι με ό,τι προβλέπεται από τις διαδικασίες που περιγραφεί μέσα στη διακήρυξη σε όλα τα νησιά. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να υπάρχουν και διάφοροι προμηθευτές από τα νησιά προκειμένου να ενισχύσουμε για την τοπική κοινωνία. Αυτό έχει ζητήσει και η κυρία Δράκης. Αν μπορούμε να το κάνουμε, εμείς προσπαθήσαμε και θα το κάνουμε. Από εκεί πέρα θέλω να πω ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος και οφειλούμενοι να πάρουν τα πράγματα στην ώρα τους και με σύμφωνα με την ποιότητα που προβλέπεται από διακήρυξη. Τίποτα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.